εν μέσος υγής νεκρικής της εκκλησίας οικούστη μια φωνή, βροντί ήταν, άσπρα. Ποιος ήταν, πατριάρχης, επίσκοπος, παπάς, διάκος, ποιος. Ένας μοναχός, ένας μοναχός, τους άρρωσε όλους, όλους τους άρρωσε. Πού είναι αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες συνίσθηματα εκκλησία. Αγαπητέ μου, μπορεί να μας δεχθεί στην οδό φιλοτέες όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγερος σας διαλύσει όλους. Σας διαλύσει ένας καλόγερος. Ένας καλόγερος, είδατε καμιά φορά, ένα μικρό παιδί με το καλάμι που κυνηγάει τα γαλιά. Τα γαλιά, είδατε ποτέ παιδί με το καλάμι να κυνηγάει τα γαλιά. Λοιπόν, πότε, όταν εσείς εκεί που μαζεύεστε εδώ φιλοθέες, δεν σκέπτεστε τα μεγάλα και υψηλά. Το οποίο όταν εσείς λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με το συνέδριο του λαού, τότε μπορεί αγαπητέ μου να είστε και 70 και 100 και 200 και 300. Εάν εσείς δεν είστε φορείς ορθοδοξίας και είναι ο ένας εκείνος, ό,τι να είναι. Μα καλόγερος να είναι, εάν αυτός ο καλόγερος μέσα έχει φωτιά του ουρανού, εάν μέσα έχει πνεύμα Άγιον, εάν αυτός βαδίζει με τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτός θα σας αρρώσει όλους. Μάλιστα, και τους εσάρρωσε ένας. Ποιος ήταν αυτός? Ήτανε ο Μάξιμος, ο Όσιος Μάξιμος, ο ομολογητής. Όσοι από εσάς θέλουν να θαυμάσουν τη σοφία του, ας διαβάσουν την φιλοκαλία των νηπτικών πατέρων και εκεί θα δουν την σοφία, αλλά είναι ένα βαθιά και χρειάζονται κολυμβητή μεγάλο για να κολυμβήσει μέσα στα βαθιά φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία ανέπτυξε ο Μάξιμος ομολογητής. Καλόγερος ήταν, αλλά τους είπε αν δεν προχωράτε, είναι αίρεση του λέγει. Προσπαθήσαν να τον πείσουν, τίποτε απολύτως. Τον έπιασαν, τον έδεσαν, τον έστειλαν εξορία στη Χερσόνα της Ρωσίας. Από τη Χερσόνα της Ρωσίας τον έφεραν πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Τον εξόρισαν με τους δύο μαθητάς του. Δύο μαθητάς είχε μόνο. Δύο μαθητάς του μάρτυρας μαζί με τους μαθητάς του τον εξόρισαν πού, στον Κάφκα, στον Σάρο, σαν Προμηθέα, στην χώρα των Λανζών, των Ποντίων, εκεί κάτω τον εξόρισαν και εκεί τον παρακολουθούσαν. Αλλά αυτός είχε με τη γλώσσα του τον έπαβε μέσα από τα κάγκελα της φυλακής. Εξακολουθούσε να κηρύττει το αγνό γνώμα την Ευαγγέλιο του Χριστού, το αληθινό Ευαγγέλιο του Χριστού, όπου μια μέρα άνοιξε η φυλακή του και ένας με μια ντανάλια άνοιξε το στόμα του και του ξεριζώσαν τη γλώσσα. Γιατί μιλάει πλέον για τον Χριστό? Είδατε τι ήρωας παρουσιάζει η Εκκλησία μας, εντολή πατριαρχών και επισκόπων και άλλων, αυτό εντολή του ξυρίζουν μέσα στη φυλακή τη γλώσσα του. Και δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει, αλλά είχε χέρι. Και με το χέρι άρχισε και έγραφε μέρα νύχτα επιστολάς, χιλιάδες επιστολάς. Κρατήστε την πίστη την αμόμητον, την ορθόδοξον πίστη. Και μετά παρουσιάστηκε κατόπιστρα πολύ ο καιρό άλλος δήμιος, ο οποίος με το σπαθί του κόψε το χέρι, τα χέρια, για να μην μπορεί πλέον να γράφει. Αλλά και χωρίς χέρια και χωρίς τίποτα, έμεινε εκεί μέσα, πιστός μέχρι θανάτου. Εκόπη η γλώσσα του, εκόπη η δεξιά του χείρι, εκόπη η αριστερά του χείρι, έμεινε πλέον χωρίς χέρια, χωρίς γλώσσα, με ψυχή όμως που εκκρόνησε τα βασίλεια και εκκρόνησε τους αιρετικούς. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί μου ότι ένας Μάξιμος, Όσιος ομολογητής που εορτάζουμε στις 21 Ιανουαρίου εορτάζεται η μνήμη του Μαξίμου, του Οσίου, του ομολογητού, κατόρθωσε να επαναφέρει την Εκκλησία μας εις την τροχιά της Ορθοδοξίας. Το βλέπετε. Έχει λοιπόν δικαίωμα και ο μοναχός να αντισταθεί εις ολόκληρον ιεραρχία και εις ολόκληρα πατριαρχία, όταν τα πατριαρχία και ιεραρχία δεν βρίσκεται πάνω στον τροχιά των Ορθοδόξων παραδόσεων. Αλλά αν θέλετε ακόμα και άλλο παράδειγμα. Αν θέλετε όμως και άλλο παράδειγμα, έχουμε, αγαπητοί, έχουμε ένα άλλο παράδειγμα για το οποίο θα χρειάζεται ολόκληρο κήρυγμα. Είναι μια φυσιογνωμία ερωική, η οποία ανεφανίστη ως άστρων φωτεινών και μετέωρων πνευματικών, όπως λέγει ο ιστορικός Άναντος, στην ιστορία του Βυζαντίου. Παρουσιάστη λέγω αυτός, ο πνευματικός αυτός αστήρ, παρουσιάστηκα τον ένατον αιώνα, δύο αιώνας μετά τον Μάξιμον, διότι ουδέποτε θα εκλείψουν οι στρατιώτοι οι γενναίοι της στρατιάς του Ιησού Χριστού. Ήτανε ο περιόνιμος ηγούμενος της Μονής του Δίου. Υπήρξε στην Κωνσταντινούπολη ένα μοναστήρι που είχε γίνει ο Σκαλογύρος. Όχι όμως Σκαλογύρος κυφήνας και αργούς και αχρίστους, αλλά Σκαλογύρος πνευματικούς και αγίους. Ήταν λοιπόν ηγούμενος του περιοβοήτου, του περιονίμου μοναστηρίου, του στουδίου, του οποίου λείψανε να υπάρχουν ακόμα κοντά στα τείχη της αλυσμονή του πόλεως. Ήτο αυτός ηγούμενος, μοναχός ήτο και αυτός, ναι, τρεις φορές αντεστάθηκε εναντίον της εκκλησιαστικής εξουσίας. Την πρώτη φορά ζούσε στην εποχή εκείνη, ήταν επί του θρόνου ένας ακόλαστος βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, οικοπρόνιμος λεγόμενος. Και αυτός τι έκανε, σου λέει βασιλιάς είναι, βασιλιάς, ναι, βασιλιάς είναι.
Και τι έκανε, έδιωξε τη γυναίκα του, μια τιμίαν γυναίκα, με την οποία ζούσε 7 χρόνια ολόκληρα. Την έδιωξε τη γυναίκα του, μόνο την έδιωξε. Την υπεχρέωσε αναγκαστικώς και την έκλεισε σε μοναστήρι, για να μην την ενοχλεί. Μόνο αυτό έκανε. Προχώρησε ακόμη περισσότερο. Ή να μην πάρεις κατρακύλα. Πήρες κατρακύλα, δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει ένα άλλος. Είναι σαν το λιθάρι. Α, είναι να μην πέσεις. Έπεσε το λιθάρι από τα χέρια σου, θα κατρακυλάς, έως ότου ακούσεις ένα κρακ μέσα στην άδεισον. Λοιπόν, την έδιωξε, την έκλεισε σε μοναστήρι. Κάτι άλλο ακόμα έκανε. Τι άλλο έκανε. Επήρε μίαν πόρνη, επήρε μίαν παλακίνα, επήρε μίαν κυρία της αυλής. Ονόματι Θεοδότη. Ναι. Και μόνο αυτό. Ινάγκασε τον ασθενούς χαρακτήρως πατριάρχη να τον στεφανώσουν στα νάχτωνα με πομπίνα, με σάλπιγγες, με τύμπανα κλπ. Ναι. Να βγει διαζύγιον της άλλης γυναικός του χωρίς λόγο και να στεφανωθεί αυτός επισήμως με την παλακίδα ως βασίλισσα και αυτοκρατόρισαν με την Θεοδότη. Και αυτός και Ευρέτη παπάς είναι Στεφανός, Ευρέτη παπάς. Ποιος? Ο Ιερέας τον Αυτόρα. Το όνομά του Ιωσήφ. Όλοι αισιόπησαν. Και ο Πατριάρχης αισιόπησε και οι επίσκοποι αισιόπησαν και τα πάντα αισιόπησαν. Δεν αισιόπησε όμως ένας. Δεν αισιόπησε ο Καλόγερος. Δεν αισιόπησε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και είναι περισσότερο αξιοθαύμαστος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, διότι αυτή η Θεοδότη, η βασίλισσα, ήταν ανεψιά. Αλλά δεν είχε, ο Θεοδόσιος δεν είχε συγγενείς κατά κόσμο. Έγινε Καλόγερος, κόψε τα γεφύρια. Κόψε τα γεφύρια. Έγινε Καλόγερος, δεν υπάρχουν για σένα ούτε αδελφές, ούτε αδελφοί, ούτε τίποτα. Πνευματική μόνο συγγένεια υπάρχει. Αν και ήταν ανεψιά του, αν και συνδέεται ο διέματος με τη νέα βασίλισσα και συνεπώς θα είχε τα μέσα και τα έξω, θα είχε όλα τα πόστα και όλα τα μέσα. Ο Άγιος Θεοδόσιος δεν έλαβε Θεοδόδρος, δεν έλαβε υπόψη αυτή την περίπτωση της συγγενείας, αλλά ο Σαετός, Χρυσαέτος, όρμησε. Μέσα είστε αυτά. Ξέρετε τι ύψος ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Αυτό το τριώδιο που ακούσαμε, όλο το τριώδιο, το χρυσό βιβλίο, το πιο ωραίο βιβλίο της Εκκλησίας, είναι δικό του, αυτός το έπιασε. Ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Το πεντηκοστάριο αυτός το έπιασε. Τις νεκρόσιμες ακολουθίες που θα ακούσουμε όλοι, που θα ακούσουμε, αυτά είναι του ποιητής μεγάλος. Μεγάλος ποιητής ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Αλλά είχε ώρα που άφησε τα μουσικά του, άφησε τη μελωδία του, άφησε τα πάντα και ρίπτυε στον αγώνα. Και αγαπούσε από όλους τους Αγίους, τον αγαπούσε ο Άγιος Θεόδωρος του Δήμου, αγαπούσε περισσότερο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με τον οποίο είχε συγγένεια πνευματική και είχε τη σφραγίδα του. Και πάνω στη σφραγίδα του, ο συγγούμενος εσφράγιζε τα χαρτιά και έγραφε: Τίμια Πρόδρομη, βοήθημη Θεοδόρο το αμαρτωλό. Ναι, τι ούτως ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και τότε διεμήνησε στον Πατριάρχη ότι το διαζύγιο είναι παράνομο. Διεμήνησε ότι ο ράσος αυτός πρέπει να καθαριστεί. Διεμήνησε ότι πάβει πάσα επικοινωνία με τον άκτορα. Διεμήνησε ότι πάβει το μνημόσυνο του. Στην ουστομοναστήρια του, διεμήνησε ακόμα ότι αν δεν καθαρέσει εντός ορισμένης προθεσμίας τον ιερέα των αράξεων, δεν έχει καμία, θα πάψει το μνημόσυνο του αρχιεπισκόπου του Πατριάρχου. Καραχή μεγάλη στα άκτορα, προσεπάθησε να τον πείσουν, κατέστη, ή τον ευράχο ακόλουθο εν μέσω μενωμένη θαλάσση, ο Θεόδωρος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μια μέρα απ' έξω από το μοναστήρι του, να άμαξες, άμαξες. Να στρατός και σάλπιγγες. Επήγαινε ο βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος ο έκτος και ήταν επάνω στο αμάξι και ανεψιά του η βασίλισσα. Και φέρνε δώρα πολύτιμα και νόμισαν ότι θα εκολάκευαν τον Άγιον Θεόδωρο τον Στουδίτη. Αλλά μόλις αντελήφθη αυτό διατάσσει ο Θεόδωρος, κλείστε τις πόρτες, κλείστε τις πόρτες. Και άφησαν τις πόρτες κατάμουτρα στο παράνομο ζεύγος. Και δεν ξέρετε, ο Εκκλησία, ο Εκκλησία, ο Εκκλησία των άστρων. Και ο Εκκλησία του βάθου και της κατεσχήνης, ο ιερεύτηνε πρωταφύλου. Ο Εκκλησία, ήλιγκος Εκκλησία. Μια τέτοια Εκκλησία, για φανταστείτε, να πάει ανυψά του βασίλισσα, να πάει με τα δώρα, να πάει με τα μέρα και να κλείσε τις πόρτες. Δεν έχω καμία σχέση με πόρους, με μικούς. Που αθετεύουν τον κόσμο και ολόκληρο. Το αποτέλεσμα, στρατιώτη την άλλη μέρα βάλανε φωτιά. Έκανε το μοναστήρι, διασκορπίστηκε ολόκληρο το μοναστήρι. Αυτός δε έφυγε και πήγε Σαλονίκη εξόριστος. Επανήλθε εν τριάβο με τον θάνατο του Κωνσταντίνου. Αντεστάθη εκ νέου εναντίον του Ταρασίου. Αντεστάθη κατόπιν εκ νέου εναντίον των εικόνων. Όταν ένας άλλος αυτοκράτορας, απέσιος στη μορφή και απέσιος στην ψυχή, ο Λέων ο Αρμένιος, εβασίλευε στην Κωνσταντινούπολη και έβαλε φωτιά και έκαψε τις εικόνες. Όταν το έμαθα ότι έβαλε φωτιά και έκανε τις εικόνες και πολλοπάτησε μάλιστα την εικόνα, μια ωραία εικόνα που είχαν στο κέντρο της πόλεως, η οποία φώτιζε τη νύχτα και φωτογόνη το Βυζάντιο, όταν το αντιλήφθη αυτό, εκάλεσε τον λαό
εκάλεσε τον λαό, πήρον και λαό εις αντίσταση εναντίον του βασιλέως, εναντίον των πατριαρχών και εναντίον της συνόδου, εκάλεσε τον βαναχός και μαζεύκαν τη νύχτα, να μαζεύτηκαν στο κελί του καλογύρου. Άδειασαν οι εκκλησίες, άδειασαν τον πατριάρχη με τη μαγκούρα του μόνο και μόνο με τα στέματά του, με τις μήτρες του. Μαζεύτηκε ο κόσμος σαν μελίσι στο κελί του καλογύρου. Μπροστά ο ατρόμητος ήρωας, μπροστά ο Θεόδωρος ο Κουδίτης κρατούσε την εικόνα του, την εικόνα του Χριστού. Τα μάτια του έκλεγαν, τα δάκρυά του κορώμενο στη γη. Και έψαλε εκείνο που θα ακούσουμε κι εμείς την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την άφραντον εικόνα του προσκυνούμενου αγαθέ, ετούμενη συγχώρηση των πτεσμάτων λοιπόν. Το έφερε για πρώτη φορά ο Θεόδωρος ο Κουδίτης αυτό. Και προχώρησε. Ακολουθεί το υπό 2.000 μοναχούς, υπό χιλιάδες γυναικών και ανδρών, ξυπόλυτοι εβάλισαν, απρόμητοι, δεν φοβήθησαν ούτε τα επικά, ούτε στρατιώτες, ούτε τίποτα, και κατήγαγε νίκη περιφανή. Ποιος εθάρρωσε ένας καλόγερος εις άλλος ορόκλου την παρανομούσαν, διότι είναι σύνοδος παρανομούντων και ασεβούντων. Αλλά δεν θα ήθελα να τελειώσω την σύντομα ταύτην ομιλία μου, διότι ακόμα 5 λεπτά έχω, όχι θα τηρήσω το λόγο μου. Δεν θέλω να σας κουράζω. Λοιπόν. Έχουμε και ένα δεσπότη από κάτω ακροατή εδώ πέρα, ο οποίος δεν έρχεται πάνω. Αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς δεν έρχεται. Αν και αυτός είναι από εκείνους που αγωνίζονται εναντίον των προνομιών και εναντίον των αδικιών και υψώνει πάντοτε φωνή διαμαρτυρίας και ήθε ο Θεός να τον ισχύσει μέχρι τέλους. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα και τελειώνομαι. 17 χρονάκια. Πίσω 17 χρονάκια ενωρίτερο μπροστά από την ημέρα εκείνη κατά την οποία η βασίλισσα των πόλεων η Κωνσταντινούπολης διαμαρτήματα όλων μας έπεσε στα χέρια των αγαρινών και παραμένει μέχρι σήμερα στα χέρια των αγαρινών για τις αμαρτίες κύριου και λαού. Θα ήταν η πόλη στα χέρια μας το 1920, θα ετοιμάτιζε πάνω στην κορυφή η ελληνική σημαία, αλλά οι μαρτίσαμεν οι πάντες και συνεπώς δεν τον ήρθε, φτάσαμε μέχρι εκεί, αλλά μας σταμάτησε η οργή του Θεού για τις διχονίας και βλασφημίας και πορνείας ο αρχόντων και αρχομένου. Λοιπόν, στα χέρια βρισκόμαστε 18 χρόνια πρώτου 1453 που έπεσε, 1438. Είχανε μαζευτεί, φύγανε από την πόλη ένα καράβι, δύο καράβια και πήγανε πού, στην Ιταλία. Και πήγανε σε μια πόλη της Ιταλίας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Υπήγαν στην πόλη της Φλωρεντίας, τους προσκαλούσε ο Πάπας για να κάνουν την ένωση των εκκλησιών. Παλαιό παραμύθι του διαόλου αυτό. Την ένωση των εκκλησιών. Ένωση εκκλησιών, υπάρχει ένωση εκκλησιών με τον Θεό και ένωση εκκλησιών με τον διάβολο. Εμείς είμαστε ένωση εκκλησιών με τον Θεό, με την Ορθοδοξία και όχι ένωση των εκκλησιών με θυσία της Ορθοδοξίας. Ποτέ! 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 Πολλά άσχημα έχουμε, αδέρφια μου. Πετάνε απάνω τα κεφάλια μας αεροπλάνα. Μας έρχεται ο τάδε αρχιεπίσκοπος, ο τάδε αρχιεπίσκοπος, ο τάδε αρχιεπίσκοπος. Δυστυχώς και ο Πατριάρχης δεν ευάδισε την οδόν της Ορθοδοξίας. Εμείς διαμαρτυρήθημε ενώπιον λαού και αγγέλων και ανθρώπου και δημοσιεύσαμε ανοιχτή επιστολή και επισημάναμε τον τεράστιο κίνδυνο το οποίο διατρέχει η Ορθοδοξία μας. Υποχωρούσα διαρκώς στις απαιτήσεις Προτεσταντών και άλλων ερετικών. 18 χρόνια πρωτού να πέσει η πόλη μαζευτήκανε στη Φλωρεντία. Φλωρεντία μαζευτήκανε 100 αντιπρόσωποι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ο Αυτοκράτορας. Ήτανε ο Πατριάρχης, ο Ιωσήφ, ο οποίος και δεν επέστρεψε. Και τάφη απέθανε Φλωρεντία. Και ο τάφος του είναι εκεί όποιος περάσει από τη Φλωρεντία βλέπει τον τάφο του Ιωσήφ, ο οποίος δεν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τάφη εκεί. Ήτανε πατριάρχη, ήτανε επίσκοποι, ήτανε ηγούμενοι, ήτανε περίπου 100 πρόσωπα. 2 χρόνια τους βασάνιζε ο Πάπας. Και επιτέλους, είτε από την πείνα, είτε από τηλεπορία, είτε από τη βία, είτε από ανθρωπίνη αδυναμία, υπέκυψαν. Και μια μέρα κατηραμένη υπέγραψαν όρον ενώσεως με τον Πάπα και υπεχρεώθησαν να φιλήσουν την παντούφλα του Πάπα, το πόδι του Πάπα. Ναι. Και μόνον ένας μαζί με μερικούς άλλους, αλλά κυρίως ένας, αντεστάθη και είπε όχι. Και ο ένας αυτός που αντεστάθηκε είναι ο Μάρκος ο Ευγενικός. Ο Ευγενικός, ο επίσκοπος Εφέσου, του οποίου η μνήμη είναι αθάνατος στην Εκκλησία. Αυτός αντεστάθηκε. Και όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη,
και όταν εγκατεστάθησαν μέσα στην ναό της Αγίας Σοφίας πατριάρχη που είχε το μυαλό του Πάπα, που προστίνησε την παντούπνα του Πάπα, όταν ήθελε Λατινόπλον αυτός, εκάλεσε το λόγο της αντίστασης εναντίον. Και ένας αυτός, ο Μάρκος Ευγενικός, εθάρρωσε τους πάντας και χάθηκε την Ορθοδοξία. Γι' αυτό λέει στο τροπαριόν του, όπως λέει ο Άτλας, υπήρχε μια φήμη, υπάρχει ένας μύθος που λένε στην παλιά εποχή ότι τη γη, λέει, τη σφαίρα της γης κρατούσε ένας Άτλας, ένα θηρίο μυθολογικών, ότι ένας γίγαντας Άτλας σε κρατούσε στον ώμο του ολόκληρο την σφαίρα, την υδρόγειον σφαίρα, τη γη. Όπως λοιπόν ο Άτλας λέει, κρατάει τη γη. Και εσύ, ο Μάρκος Ευγενικός, ως άλλος Άτλας, κρατάς την Ορθοδοξία. Ένας άνθρωπος κράτησε την Ορθοδοξία. Μάλιστα. Τι αυτά, αγαπητέ μου, παραδείγματα έχουμε. Απήντησα, νομίζω, σαφώς στο ερώτημα ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να υπακούμε, δεν πρέπει να υπακούμε εις τους πνευματικούς πατέρας. Ναι. Συμπέρασμα. Οι πέντε άγιες καλόγριες που εσφάγησαν με το χέρι του πνευματικού των πατρός, για να μην προσφέρουν λιβάνι και θυσία εις τον διάβολο. Οι πέντε αυτές πνευματικές κοπέλες που αντεστάθησαν εις το θέλημα του πνευματικού των πατρός, ή ο Μάξιμος, ο Όσιος Μάξιος ομολογητής, που επροτίμησε να του ξεριζώσουν την γλώσσα και να κόψουν τα χέρια του, αλλά να παραμένει πιστός στην Ορθοδοξία, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης που αντεστάθη εναντίον παρανομούσης συνόδου, τρεις εναντίον συνόδου και εφάνει ήρωος πραγματικός, ο Μάρκος ο Ευγενικός που εκράτησε την Ορθοδοξία και άλλα παραδείγματα ακόμα, μας διδάσκουν αδελφοί μου ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ, να έχουμε τα μάτια μας, 10-14 τα μάτια μας, και να προσέχουμε αδελφοί μου και να εξετάζουμε τα πνεύματα, εάν τα πνεύματα υπακοή στους πνευματικούς μας, υπακοή στους ενοκήρυκας, υπακοή στους θεολόγους, υπακοή στους επισκόπους, υπακοή στην αρχία, αλλά όταν αντιληφθούμε ότι δεν πνέει αεράκι, δροσερό, ότι δεν πνέει η Ορθοδοξία, είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε εναντίον αποφάσεων οι οποίοι παρεκκλίνουν από την τροχιά της Ορθοδοξίας. Τι είπα, όταν πάτε στο σπίτι σας, σας δίνω μία άσκηση. Όταν πάτε στο σπίτι σας, ανοίξετε Γαλάτας, κεφάλαιον πρώτον, κεφάλαιον στίχος 8. Εκεί τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν χρυσό καρφί. Ας το κρατήσουμε αυτό το ρητόν. Γαλάτας, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 8. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, σαν να τα πρόβλεπε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στις μέρες μας. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι, λέει, παπάς, όχι επίσκοπος, όχι Απόστολος, αλλά κι αν ακόμα, άγγελος έρθει από τα ουράνια, κατεβεί εδώ κάτω στη γη και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από το Ευαγγέλιο που έχουμε στα χέρια μας, το Ευαγγέλιο αυτό της Ορθοδοξίας, εάν δεν βρεθεί κι άγγελος ακόμη να προσεαστεί κάτω στη γη και να κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που εκήρυξαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, εάν προσεαστεί τέτοια περίπτωση, άγγελος κατεβεί στη γη και να κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, εμείς δεν θα υπακούσουμε ούτε τον άγγελο ακόμα, για ο άγγελος αυτός υποδίεται τον διάβολο. Όχι, δεν θα υπακούσουμε ότι όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο από το Ευαγγέλιο που εκήρυξαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος, δεν το λέω εγώ ο αμαρτωλός ο μόναχος. Όχι, δεν είμαι ικανός να πω τη λέξη αυτή. Τη λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος κηρύττει στον αιώνα μας Ευαγγέλιο διαφορετικό, αντιευαγγέλιο, διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όποιος κηρύττει τέτοιο Ευαγγέλιο, κάνει ιερέας, κάνει επίσκοπος, κάνει πατριάρχης, κάνει άγγελο, δεν θα υπακούσουμε. Όποιος δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο, ανάθεμα έστω, λέει ο Απόστολος. Ο Ευαγγελιζόμενος σε τον Ευαγγέλιο προευαγγελισάμενη μην, ανάθεμα έστω. Τι άφημη γραμμή, τι άφημη και στρατιούτη γενναή. Και υψηλή πρέπει να είμαστε, διότι δεν αποκλείεται σήμερα αύριο να κρυθούμε όλοι μας, να δώσουμε την αμαρτία. Μη γέννητο ο Χριστέ, μη γέννητο ο Παναγία, μη γέννητο ο Άγιοι, μη γέννητο ο Σεμάξιμε, μη γέννητο ο Σεμάρκε. Όχι, στη μνήμη σας, τιμώμε τη μνήμη σας, υψώμε τον άθιμα, μη γέννητο. Εάν όμως παρουσιαστείτε αυτή η μέρα, θα είμαι ευτυχής. Να πούμε μπροστά όλοι μας και γνωρίστε εδώ το υψί σου και πας καλό γύρω και πας ψυχή και επομένως δεν προχωρήστε. Θα πέσουμε μέχρι ένα αγωνιζόμενοι υπέρ των πατρίων ετών, υπέρ των λόγων της Εκκλησίας, υπέρ των δοξίας, τις οποίες δεν υπάρχει άλλο γλυκύτερο επί της γης. Ο δε Κύριος ημών Χριστός ας ευλογεί και αγιάζει πάντα σημάς. Αμήν.